Καλησπέρα, χαίρετε. Έχουμε επαναληπτικό απόψε. Επανάληψη μη Μια φίλη με ένα μήνυμα που μου έστειλε, μου έδωσε την ευκαιρία να φτιάξω αυτό το vlog, το οποίο θα μπει εννοείται στη λίστα τοξικοί άνθρωποι και μας δίνει την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσουμε αρκετά για το οποίο έχουμε μιλήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Θέκλα μου γεια σου, συγγνώμη που σου ενοχλώ, ειδικά για ένα θέμα που έχεις ξαναμιλήσει τους τοξικούς ανθρώπους, αλλά έχω μερικές απορίες. Αν βρεις το χρόνο, ίσως θα μπορούσες να κάνεις ένα θεωρητικό βίντεο. Βρήκα το χρόνο και κάνω ένα θεωρητικό βίντεο, το οποίο μπαίνει στη λίστα για τους τοξικούς ανθρώπους ή τοξικοί άνθρωποι, θέμα ακριβώς τώρα πώς τη λέω με τη λίστα, αν μπείτε στην, στην καρτέλα uh, playlist θα τη βρείτε. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για να ανακεφαλαιώσουμε κάποια πράγματα. Ένα ερω... ερώτημα, οι απορίες μου είναι. Τα ερωτήματα, οι απορίες μου είναι. Ένα, Μπορεί ένας τοξικός άνθρωπος να είναι τοξικός μόνο προς εμένα? Εξαιρετικά κρίσιμη και κέρια ερώτηση. Μπορεί κάποιος να είναι τοξικός προσεμένα εμένα και προς άλλους να μην είναι τοξικός? Ναι. Ναι. Όχι γιατί ένας τοξικός άνθρωπος μπορεί να μην είναι τοξικός στην ολότητά του, γιατί η τοξικότητα, έτσι όπως την έχουμε περιγράψει έχει να κάνει με την αδιαγνωσία. Έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν θέματα στη δομή της προσωπικότητας τους. Ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να πάσχουν από κάποιες, ή κάποια διαταραχή προσωπικότητας, αλλά είναι αδιάγνωστοι, δεν έχουν διαγνωστεί. Όταν υπάρχει διαταραχή στη δομή της προσωπικότητας, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, για παράδειγμα, ένα άνθρωπο με διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα λειτουργεί αντικοινωνικά πάντοτε και παντού. Τι γίνεται όμω, Κάπου του παίρνει του ανθρώπου να λειτουργούν αντικοινωνικά ή τοξικά, δηλητηριωδώ ψυχικά δηλαδή, και κάπου δεν του παίρνει. Οπότε, εκεί που δεν του παίρνει, θα αδρανήσουν. Θα προσπιθούν ίσως ή θα αποκρύψουν το χαρακτήρα τους. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είναι τοξικοί προς εμάς, επειδή εμείς είμαστε ανοιχτοί, ανεκτικοί, υπομονετικοί. Έχουμε υπομονή του γαϊδάρου. Ξέρετε, το γάϊδαρος είναι πολύ υπομονετικό ζώο. Έχω αρκετά από τα προσόντα του, ένα εκ των οποίων γκέι υπομονή. Και εγώ νομίζω έχω τρομερή υπομονή με την τοξικότητα και αυτό μου έχει στοιχήσει πολύ στην υγεία μου, όπως στοιχίζει και στην υγεία πολλών άλλων ανθρώπων η μακροχρόνια έκθεση στη ψυχική τοξικότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αν βλέπουμε ότι κάποιο είναι τοξικός προς εμάς ή κάποια, αλλά προς άλλους ανθρώπους όχι, να δούμε τι κάνουν αυτοί οι άλλοι άνθρωποι και να το αντιγράψουμε. Μήπως αυτοί οι άλλοι άνθρωποι βάζουν όρια? Μήπως αυτοί οι άλλοι άνθρωποι δεν, δεν ανέχονται μακακίες? Μήπως? Μήπως. Δεν έχει σημασία αν προς άλλους ανθρώπους κάποιος συμπεριφέρεται καλύτερα από ό,τι προς εμάς. Σημασία έχει πώς συμπεριφέρεται σε εμάς. Και αν οποιαδήποτε σχέση έχουμε με κάποιον άλλον άνθρωπο μας δηλητηριάζει τη ψυχή, μας στενοχωρεί, μας πληγώνει, είναι σχέση τοξική την οποία οφείλουμε να διαχειριστούμε για να είμαστε καλά ψυχικά και συναισθηματικά εμείς. Δεν το παίρνουμε προσωπικά ότι είναι τοξικός προς εμάς, άρα φταίμε εμείς. Δεν προκαλούν τα θύματα το θήτη, σε καμία περίπτωση. Τα θύματα είναι ευάλωτα προς το θήτη. Και όπως το είπα και προηγουμένως, εκεί που τον παίρνει τον καθένα, κάνει το παιχνίδι του. Άρα ας φροντίσουμε το παιχνίδι τους να μην μπορούν να το κάνουν σε εμά. Πρώτο ερώτημα, απαντήθηκε, επαρκώς ελπίζω. Δεύτερη απορία. Η καλύτερη αντιμετώπιση ενό τοξικού ανθρώπου είναι ο αποκλεισμό του από τη ζωή μου. Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση, ναι. Η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση. Αν αποκλείσουμε από τη ζωή μας ένα τοξικό άνθρωπο, γλιτώνουμε μια και καλή. Και τώρα θα σας διαβάσω ένα οικονομήνυμα στα αγγλικά, το οποίο είχα βρει τις προηγούμενες ημέρες και μου άρεσε και το, το αποθήκευσα. Λέει, You can't separate the fool from their foolishness. You gotta separate yourself from that fool. Λέει, λοιπόν, δεν μπορεί να διαχωρίσει έναν ηλίθιο από την ολιθιότητα σου. Πρέπει να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από εκείνον τον ηλίθιο. Η μάχη με την ηλιθιότητα είναι μια μάχη άνηση. Γιατί η τοξικότητα είναι συνταυτισμένη με την ηλιθιότητα. Το έχω πει και σε διάφορα άλλα vlogs, το λέω και εδώ, ότι η προσωπική μου άποψη ως ψυχολόγο και ως ανθρώπου είναι ότι η επιλογή της κακίας είναι μια βλακώδης επιλογή. Αυτός που επιλέγει να είναι κακός και δηλαδή οι τοξικοί επιλέγουν να είναι κακοί, γιατί η τοξικότητα ισούται με την κακία, είναι βλάκας και κάνει μια βλακώδη επιλογή. Η έξυπνη επιλογή είναι η επιλογή της καλοσύνης, η επιλογή της εντυμότητας, η επιλογή της ανάληψης ευθύνης για το δικό μας θεμάτων της υπευθυνότητα. Άρα, ναι, η καλύτερη αντιμετώπιση ενός τοξικού είναι να το βγάλεις ολοσχερός από τη ζωή σου. Τρίτη απορία. Αν ο τοξικός άνθρωπος είναι ένας από τους γονείς σου, είναι ok να τον αποβάλεις από τη ζωή σου. Γι' αυτό το ερώτημα κάνω αυτό το vlog. Το έχω προσπαθήσει, αλλά όλοι μου λένε ότι είναι πολύ σκληρό και επίσης ο γονεί δεν το δέχεται με τίποτα. Καταρχάς φίλε είσαι ενήλικας, και έχεις ένα ενήλικα γονιό που εσύ προσπαθείς και αποφασίζεις να τον αποβάλεις από τη ζωή σου για να γλιτώσεις από την τοξικότητα του. Δεν πρέπει να σε απασχολεί αν το δέχεται ο γονιό ή αν δεν το δέχεται. Από τη στιγμή που είσαι ένας ενήλικας άνθρωπος που αποφασίζει συνειδητά να αποβάλεις από τη ζωή σου το γονιό ο οποίος φαντάζομαι για όσα χρόνια ζεις σε δηλητριάζει ψυχικά, δεν θα ζητήσεις και την άδεια. Θα ζητάμε την άδεια δηλαδή από τον κάθε τοξικό, αν θα το βγάλουμε από τη ζωή μα. Θα του το ανακοινώνουμε, θα τη το ανακοινώνουμε. Δικαιούμαστε. Έχουμε ελευθερία. Έχουμε δημοκρατία. Δικαιούμαστε. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να μην συνδεόμαστε με ανθρώπου που μα δηλητηριάζουν την ψυχή. Οι άλλοι που σου λένε ότι είναι πολύ σκληρό, δεν έχουν λόγο να σου πούνε. Γιατί δεν ξέρουν τι ζει. Δεν ξέρουν τι βιώνει. Δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια σου. Μόνο εσύ ξέρεις τι βιώνεις από ένα τοξικό γονιό. Μόνο εσύ ξέρεις τα τραύματα που κουβαλάει η ψυχούλα σου. Μόνο εσύ ξέρεις τι σημαίνει κάθε φορά που συναντιέσαι με αυτόν τον άνθρωπο να γίνει σε χίλια κομμάτια. Θα πω εδώ ξανά γιατί είπαμε είναι, ε, ένα βίντεο, ένα vlog συμπεριληπτικό αυτό, ε, επαναληπτικό, είπαμε επανάληψη με τις πάσης μαθήσεως, ότι ένας από τους γνωστότερους ψυχολόγους εν ζωή, και θεωρητικούς της ψυχολογίας, ο εκπρόσωπος, ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος του υπαρξισμού, της υπαρξιακής ψυχοθεραπευτικής σχολής, ο Ήρβιν Γιάλλο, ο οποίος είναι και πολυγραφότατος συγγραφέας, πολύ επιτυχημένος, στο βιβλίο του «Η μάνα και το νόημα της ζωής», γράφει ξεκάθαρα ότι ο ίδιος, ο ψυχίατρος, ο ψυχοθεραπευτής, ...ο καθηγητή Πανεπιστημίου του Στάνφορτ, παρακαλώ, που το Στάνφορτ είναι το πιο ξακουστό πανεπιστήμιο στη ψυχολογία στον κόσμο, έλεγε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει στο ίδιο δωμάτιο με τη μάνα του πάνω από 30 λεπτά προτού να αρχίσει να χάνει τη ψυχική του ισορροπία. Και υπάρχουν ειδικά κάποιοι γονείς που ονομάζονται σχιζοφρενογόνοι, ότι σε τρελαίνουν δηλαδή. Η επαφή μαζί του και η συζήτηση μαζί τους σε τρελαίνει. Ολόκληρο Ήρβιν Γιάλλον και δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη μάνα του την τοξική πάνω από μισή ώρα. Δεν είναι σκληρό αν εσύ και εγώ, και ο καθένα που είναι ένα απλό θνητό, ο οποίο δεν έχει τόσε γνώσει ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, αποφασίσει ότι για να σώσει το έρμο το μυαλό του, για να σώσει την τη ψυχική του ισορροπία, για να σώσει την υγεία του, την ψυχική και τη σωματική, θα αποκλείσει το γονιό του από τη ζωή του, οι υπόλοιποι να μην μα κρίνουν, παρακαλώ, και εμεί καλά κάνουμε να μην ζητάμε γνώμη από τον ένα και από τον άλλο, τι θα κάνουμε με τη μάνα μα την τοξική με τον πατέρα μα τον τοξικό. Το πολύ πολύ να το συζητήσουμε με τον ψυχολόγο μας. Το πολύ πολύ να το συζητήσουμε με μια ομάδα ψυχοεκπαίδευση στην οποία συμμετέχουμε, όπως εδώ στο κανάλι μας. Δεν το συζητάμε με τον κάθε ένα ο οποίος πρώτον δεν έχει γνώσεις, δεύτερον δεν έχει πείρα και τρίτον θα μας μεταφέρει απλούστατα τα κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία λένε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κτλ. Τα, 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 τα οποία έχουν χαντακώσει, η λέξη χαντακώνω στα κυπριακά σημαίνει καταβαραθρώνω, έχουν χαντακώσει γενναίες γενναιών όλες αυτές οι προσταγές. Τέταρτη απορία. Υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον τοξικό γονιό εκτός από το να τον αποκλείσουμε από τη ζωή μας. Ναι, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Δεν είναι τρόποι επίλυσης του προβλήματος, είναι τρόποι αντιμετώπισης. Πώς λέμε ίαση και θεραπεία. Ίαση σημαίνει γίνεσαι καλά μια και καλή. Θεραπεία σημαίνει να αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα κάθε φορά που συμβαίνουν και η θεραπεία μπορεί να χρειάζεται να γίνει διαβίου. Η οριστική λύση είναι να αποκλείσει τον τοξικό, την τοξική από τη ζωή σου. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, θα πενθήσεις μια και καλή και θα γλιτώσει. Και μετά θα έρθει μια ώρα που θα φύγουν με φυσικό τρόπο από αυτή τη ζωή, γιατί συνήθω οι γονεί πεθαίνουν πριν από τα παιδιά, και τότε θα μπορεί να του συγχωρέσει μια και καλή, θα μπορεί να πηγαίνει στον τάφο του να βάζει λουλούδια, θα μπορεί να του κάνει μνημόσια να ανήσει το μνημοσύνο και θα τελειώνει η κουβέντα. Όλοι μα θα πεθάνουμε, όχι μόνο οι γονεί οι τοξικοί και οι γονεί οι μη τοξικοί και εμεί που είμαστε παιδιά, όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Δύο πράγματα είναι σίγουρα σε αυτή τη ζωή. Το πρώτο είναι ότι γεννηθήκαμε και το δεύτερο είναι ότι θα πεθάνουμε. Είμαστε θνητοί. Άρα δεν εύχομαι το θάνατον τοξικό γονέο με αυτό που λέω, απλώς λέω ότι η οριστική λύση είναι να τους αποβάλει από τη ζωή σου, γιατί κάθε φορά που θα τους συναντάς, κάτι θα πούνε, κάτι θα κάνουνε, θα σε δούνε ζαβά, θα σου πούνε μια υποτιμητική κουβέντα, θα ρίξουν το δηλητήριο και εσύ θα ανασταντωθείς γιατί πρόκειται για του γονεί σου, δεν πρόκειται για άσχετους ανθρώπου. δεν πρόκειται για ανθρώπου που δεν είσαι συνδεδεμένο μαζί τους. Με τους γονείς μας είμαστε συνδεδεμένοι με δεσμού αίματος και επίσης συνδεδεμένοι από τα πολλά χρόνια συνύπαρξης μαζί τους. Και στην περίπτωση των τοξικών γονέων από τα πολλά χρόνια κακοποίησης και τοξίκωσης που έχουμε δεχθεί από αυτούς. Άρα υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, ναι. Κρατάς αποστάσεις, βάζεις όρια. Μιλάς στο τηλέφωνο μια φορά το μήνα για παράδειγμα, δεν μιλάς κάθε μέρα. Συναντιέσαι μαζί τους, αραιά και πού. Μετακομίζεις σε άλλη πόλη, μετακομίζεις σε άλλη χώρα, κρατάς αποστάσεις ασφαλείας και έχεις υπόψη σου ότι κάθε φορά που θα έρθει κοντά, κάθε φορά που θα πλησιάσει τον τοξικό γονέα, είναι πάρα πολύ πιθανό να σε δαγκώσει μεταφορικά, να σε τοξικώσει, να σου ρίξει δηλητήριο. Γιατί έτσι λειτουργεί. Είναι τοξικός. Είναι τοξική. Κρίμα είναι οι άνθρωποι. Το κρίμα είναι βάση το κλίμα, λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή δεν πρέπει να λυπάσει του άλλου, πρέπει να λυπάσει τον εαυτό σου. Καλά κάνουν να πάνε να ψυχοψαχτούν εάν θέλουν, οι περισσότεροι από αυτού δεν θέλουν, οι περισσότεροι από αυτού θα σου πούνε ότι εσύ έχει ψυχολογικά προβλήματα και ενοχλείσαι από τη συμπεριφορά μου, εσύ τρελάθηκε και με λε τοξικό, εγώ με μια χαρά, εσύ είσαι υπερευαίσθητη, υπερευαίσθητο και εγώ με μια χαρά και θα αρνηθούν ότι έχουν πρόβλημα και θα σε ονοματίσουν εσένα και θα σε δείξουν το δάχτυλο που έχει. Έχει πρόβλημα, συ. Εντάξει. Μπορεί να αντιμετωπίσει σταδιακά το θέμα, δηλαδή να έχει μια σταδιακή έκθεση στην τοξικότητα και να ταλαιπωρήσει λιγότερο. Όσο όμω έρχεσαι σε επαφή με αυτά τα πρόσωπα, θα ρίχνουν το δηλητηριό του. Είναι σαν να μου λε: Έχω, έχει δεν στην αυλή, τι να κάνω, Να την α, απομακρύνω πλήρω α, απομακρύνω από την αυλή, ή να την έχω εκεί στο, σε μια γλάστρα και να πηγαίνω, καθο, να πηγαίνω κάθε εβδομάδα με δανκόνι λιγο λίγο-λίγο. Mm δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλό το παράδειγμα που έχω χρησιμοποιήσει. Συγγνώμη που είμαι απόλυτη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το να χαρακτηρίσουμε ένα γονιό τοξικό. Όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και είστε προβληματισμένοι για το κατά πόσον η συμπεριφορά των γονέων σα ή άλλων κοντινών σα προσώπων μπορεί να είναι τοξική, για να μπορέσετε να το διερευνήσετε αυτό, θα σα κάνει πάρα πολύ καλό να κάνετε κάποιε συναντήσει με έναν ψυχολόγο, να συζητήσετε με τον ψυχολόγο που είναι ειδικό σε θέματα ψυχική υγεία και ανθρωπίνων σχέσεων, να συζητήσετε τα πράγματα που σα απασχολούν, να διερευνήσετε όλε τι πιθανέ υποθέσει που υπάρχουν, δηλαδή να κάνει υποθέσει ο ψυχολόγο για το πώ λειτουργούν τα πράγματα και να δείτε αν όντω μπορεί ένα πρόσωπο να λειτουργεί τοξικά προ εσά ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν διαγνώσκουμε τους ανθρώπους, όταν λέμε αυτός είναι τοξικός, εννοούμε ότι εγώ τον βιώνω τοξικά. Τη συνύπαρξη με αυτόν τον άνθρωπο τη βιώνω ως κάτι που μου χαλάει τη διάθεση, ως κάτι που με χαλάει, που με δηλητηριάζει. Και ξέχασες να ρωτήσεις το πιο βασικό, αλλά προφανώς δεν το ρωτάς επειδή δεν σε απασχολεί. Δεν συμβαίνει στη ζωή σου. Υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση ένας γονέας να γεννήσει ένα παιδί το οποίο να λειτουργεί τοξικά προς το γονέα του. Γιατί είπαμε ότι τα παιδιά παίρνουν από, 17, από 7 γένειε. Εγώ θα έλεγα από 17. Τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχέ προσωπικότητα είναι γενετικά τα περισσότερα και κληρονομικά. Άρα, αν μπορεί ένα γονιός ο οποίο έχει μια ισορροπημένη ψυχική κατάσταση να γεννήσει ένα παιδί το οποίο να πάρει από μια παππού παράξενο, μια θιά παράξενη, έναν πρόγονο ο οποίο να έχει δυσκολίε στο χαρακτήρα του και ένα πολύ δύσκολο παιδί. Τι κάνει εκεί πέρα με το παιδί σου αποκλείς το παιδί σου από τη ζωή σου. Μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα ανήλικο παιδί που είσαι υποχρεωμένος ως γονιός και έχεις ευθύνη να θρέψεις εκείνο το παιδί. Σε εκείνη την περίπτωση κάνουμε έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Έγκαιρη από τον καιρό που το μωρό φοράει πανιά. Τρέχουμε σε παιδοψυχολόγους. Κάνουμε έγκαιρη παρέμβαση στο παιδί για να το βοηθήσουμε στα χρόνια εκείνα στα οποία ακόμη υπάρχει πλαστικότητα στον εγκεφαλό του, δηλαδή στα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια, προτού ολοκληρωθεί η εγκεφαλική του ανάπτυξη, έγκαιρη παρέμβαση, όσο πιο έγκαιρη τόσο το καλύτερο, για να βοηθήσουμε το παιδί μας να μάθει να λειτουργεί όσο πιο δημιουργικά, όσο πιο θετικά γίνεται και να αποφύγει την τοξικότητα. Εκεί σε θέλω κάβουρα, να πηδά τα κάρβουνα αν είναι έτσι ακριβώ η παροιμία, αν τη θυμάμαι καλά. Εκεί είναι που δεν μπορεί να κάνει πίσω, όταν είναι το παιδί σου. Όταν γεννά ένα παιδάκι το οποίο έχει στοιχεία ναρκιστικά. Όταν γεννά ένα παιδάκι χωρί ενσυναίσθηση. Όταν μεγαλώνει ένα παιδάκι το οποίο δείχνει να έχει αντικοινωνικά στοιχεία. Δεν θα το διαγνώσει εσύ το παιδί. Θα το πας σε παιδοψυχολόγο, θα κάνει τα τεστ και θα έχει έγνοια από νωρί να γίνει έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Μην αφήνετε τα παιδιά στην άκρη και να λέτε Α, πήρε από την πεθερά μου που είναι ιδιότροπη, που είναι παράξενη, που είναι τοξική και έγινε και αυτό τοξικό και έγινε και αυτή τοξική και το αφήνουμε και το παιδί να μεγαλώνει αφρόντιστο. Προσοχή έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση είναι η μόνη σωτηρία που μπορούν να έχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και είναι κρίμα οι μεγαλύτεροι που δεν είχαν έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Είμαστε όμω και εμεί ακόμη περισσότερο κρίμα, εφόσον έχουμε εντοπίσει την τοξικότητα των μεγαλύτερων από εμά, των γονέων μα, όπω αυτή την περίπτωση, να αφήνουμε τον εαυτό μα να είναι συνεχώ βορρά στα βέλη τα δικά του τα τοξικά. Καμία ανοχή προ την τοξικότητα, Καμία ενοχή προ την αποκοπή τη τοξικότητα από την τοξικότητα. Η μόνη περίπτωση στην οποία καλούμαστε να δράσουμε άμεσα είναι η περίπτωση των ανήλικων παιδιών μα. Σα στέλνω την αγάπη μου, καλό βράδυ και να πω έτσι επιγραμματικά ότι μπορεί κάποιοι από εμά σε κάποιε φάσει τη ζωή μα να λειτουργούμε τοξικά, να περάσουμε δηλαδή μια περίοδο που να είμαστε πολύ αναστατωμένοι, που να έχουμε πολύ θυμό μέσα μας, που να έχουμε θέματα δυσεπίλητα μέσα μας και να βγάζουμε τοξικότητα προς τους άλλους και σε αυτές τις περιόδους αν οι άλλοι μας αποκόψουν, ας μας πουν, αν μας πούν δεν θέλω να κάνω παρέα μαζί σου γιατί είσαι τοξικός προς εμένα, μπορεί να μας χτυπήσουν μια μεγάλη κουδουνάρα, να μας σοκάρουν και να αναγκαστούμε να έρθουμε στα ίσα μας. Σε όλους μπορεί να συμβεί. Καλό βράδυ.